Ένα αρχαίο ρητό πολύ σοφά διατυπώνει μια σπουδαία αρχή. Ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εύζην. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το να ζει κανείς είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, αλλά το πολύ σπουδαίο είναι το εύζην, να ζει κανείς την σωστή ζωή, να ζει αληθινά. Το εύζην λοιπόν. Μας θυμίζουν και λόγια μεγάλων αρχόντων και σοφών που έλεγαν το ζήν, τη ζωή την φυσική, δηλαδή τη σαρκική ζωή την οφείλουμε στους γονείς. Το δε εύζην, τη ζωή της πνευματικής διαστάσεως, της ηθικής διαστάσεως, την ζωή της ποιότητας, θα λέγαμε, την οφείλουμε στους δασκάλους. Πράγματι, δεν ακούμε πολλές φορές για αυτό το εύζην. Έχουμε βραχυκυκλώσει απλώς το να κατορθώσουμε να αποφύγουμε το κακό ζήν, την κακοδαιμονία, την δυστυχία, την παινία, την καταστροφή των συνθηκών της ζωής που αναπαύουν τον άνθρωπο. Έχουμε περιοριστεί στο να εξασφαλίσουμε ένα κομμάτι ψωμί. Έχουμε εγκλειστεί σε ένα κλειό αναζητήσεως μόνον των υλικών αναγκών, την ικανοποίηση. Δεν ζούμε αληθινά. Είμαστε ψωμοζήτες. Για ένα κομμάτι ψωμί τρώμε την ημέρα μας και η ζωή μας φεύγει, η αληθινή ζωή, στις πολλές τις διαστάσεις. Η αληθινή ζωή, λέγω, μας φεύγει από τα χέρια μας, από την καθημερινότητά μας, από το γίγνεσθε και την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο. Ευζήν, έλεγαν. Ευψυχία, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας οι Έλληνες. Αλλά στην περίοδο της Εκκλησίας μας μίλησε και η Αγία Γραφή και η Πατερική Θεολογία για το αΐ ευζήν, δηλαδή για την αιωνιότητα της αληθινής ζωής. Οπότε έχουμε ζήν, ευζήν, αΐ ευζήν. Σπάνια να δούμε ένα άρθρο να πιάνει αυτό το θέμα. Κολλήσαμε στην καθημερινή αναγκαιότητα και αυτή δεν μπορούμε να την ικανοποιήσουμε. Υπάρχει η ανεργία, υπάρχει η φτώχεια, υπάρχει η κακοδαιμονία, η ακρίβεια. Υπάρχουν τόσα δεινά στα οποία δεν επαρκούμε να δώσουμε μια λύση για να έχουμε έστω μια υποφερτή ζωή, έστω στο βιολογικό, στο βιωτικό επίπεδο, το κοινό, το υλικό έστω επίπεδο. Μήπως φτιάξαμε σπίτι στη φτωχολογία? Μήπως δώσαμε σύνταξη στους φτωχούς συνταξιούχους? Μήπως φτιάξαμε καλά σχολεία σαν κτίρια? Πολλά σχολεία είναι απαράδεκτα. Μήπως φτιάξαμε νοσοκομεία και μπορούν οι ασθενείς να θεραπεύονται, να περιθάλπονται μέσα σε χώρους σωστούς? Μήπως έχουμε φυλακές σωστές? Μήπως έχουμε ψυχιατρία σωστά? Μήπως έχουμε δρόμους σωστούς που να κυκλοφορούμε όμορφα και ωραία, να μην κάνουμε μια μισή ώρα από το Μαρούσι να πάμε προς την Ομόνοια? Μήπως φτιάξαμε σωστές πόλεις, μεριμοτομία, να έχουν κήπους, να έχουν πάρκα, να έχουν τα γυμναστήρια για να γυμνάζονται οι νέοι, ακόμα και οι όριμοι, γιατί χωρίς την άσκηση ο άνθρωπος κουριάζει και αρρωσταίνει. Νους υγιείς εν σώματι υγιεί. Μπορεί κανείς, αγαπητοί τηλεθεατές, να μου πει ότι κάτι έχουμε φτιάξει σωστό σε αυτόν τον τόπο? Και μάλιστα στις μεγαλοπόλεις έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας την κόλαση. Και βέβαια έχουμε τεχνολογία, έχουμε βιομηχανία, έχουμε επιστήμες που κακή χρήση έχουμε κάνει. Και βέβαια η τεχνολογία, αθώα και ευλογημένη εξ αρχής,
αποβαίνει με τις μαζικές της παραγωγές, αποβαίνει παρακαλώ καταστροφική. Και μολύναμε με τα απόβλητα των βιομηχανιών το έδαφος, το υπέδαφος, τα νερά, τον αέρα, τις λίμνες, τα ποτάμια, τις θάλασσες, ακόμα και την ατμόσφαιρα, ακόμα και την, δεν θυμάμαι πώς λέμε, στρατόσφαιρα λέμε αυτήν, που την τρύπησε, την τρύπησαν τα, οι αναθυμιάσεις από την γη, ώστε η μεγάλη τρύπα του όζοντος μας φέρνει τις ακτινοβολίες με τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και μας καίει και μας κάνει εγκάβματα και ασθένειες και πολλά άλλα δεινά. Πού λοιπόν να μιλάμε για το ευσύν, αφού όπως λέγει η Γραφή και αναφέρουμε στου Παύλου την Γραφή, εξυπορήθημε λέει και του ζήν, ναυάγια είναι σε αυτή τη ζωή που βλέπουμε και απολαμβάνουμε. Εξυπορήθημε και του ζήν, ακόμα είναι θέμα να μιλάμε αν μπορούμε να ζούμε σε αυτή την κόλαση που φτιάξαμε. Κόλαση ηλική, πνευματική, κοινωνική, κόλαση από παντού, κόλαση οικολογική με καταστροφές καταστροφών, κόλαση στην παιδεία, στις φυλακές, στα ψυχιατρία, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού κάναμε μία κόλαση. Ιδού λοιπόν πόσο να πετύχαμε να βλασφημίσουμε τους αρχαίους ημών προγόνους που είχαν πραγματικά το ευζήν, είχαν και πόλεις, πολλοί άνθρωποι, αλλά ήταν ανθρωπινές πόλεις, είχαν περιβάλλον, είχαν φυσικό χώρο να κινηθεί ο άνθρωπος, είχαν τα δέντρα, είχαν το πράσινο, είχαν τα πουλιά, την χλωρίδα, την πανίδα, είχαν όμορφη ατμόσφαιρα κοινωνική και συζήτηση και επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις. Πέστε μου αγαπητοί τηλεθεατές, τι από όλα αυτά έχουμε εμείς σήμερα? Σχεδόν τίποτα. Αν βρίσκαν ένα πάρκο να αντιστοιχεί σε 100.000 κόσμο, θα είναι αυτό θαύμα. Τι 100.000 κόσμο, σε 500.000 κόσμο υπάρχει άραγε ένα πάρκο που να μπορεί να δώσει σαν πνευμόνι τον καθαρό αέρα, που να μπορεί να ξεκουράσει με ένα φυσικό περιβάλλον, να τον βγάλει τον άνθρωπο μέσα από την κόλαση της κακής ποιότητας ζωής που έχουμε δημιουργήσει. Κόλαση και οικογένεια, κόλαση τα λίγα παιδιά, κόλαση τα καθόλου παιδιά, κόλαση και τα πολλά παιδιά. Δεν βρίσκουν να νοικιάσουν. Κόλαση, παντού κόλαση, και τα διαμερίσματα, τα τσιμεντένια, είναι ένας φούρνος το καλοκαίρι, κόλαση ζέστης, είναι ένας αφόρητος χώρος ενοχλήσεως του ενός από τον άλλον, είναι μια φυλακή, κελιά φυλακής, μιλάμε για φυλακή. Μπορεί να βρούμε και καμιά φυλακή σε καμιά επαρχία που να έχει και ζωτικό χώρο. Μα εδώ κάναμε στις μεγαλοπόλεις τα σπίτια φυλακή. Και τη φυλακή την κάνουν πιο σκοτεινή και πιο βλαπτική. Οι συνθήκες της και της οικογενειακής ακόμα ζωής που διαλύθηκε η οικογένεια και στέκονται λοιπόν ως άτομα αποξενωμένα, μη επικοινωνούνται, και μάλιστα πολλές ώρες και τα μικρά παιδιά μπροστά στις τηλεοράσεις που δεν δείχνουν καλά προγράμματα, που βλάπουν τα μάτια, την ψυχή, το σώμα και την κοινωνικότητα του παιδιού κυρίως. Επομένως, πού είναι ο παράδεισος που υποσχόμεθα να φτιάξουμε σε αυτόν τον κόσμο? Πού είναι τα προγράμματα 100 τόσων ετών κυβερνήσεων που πέρασαν από αυτόν τον τόπο? Κάθε χρόνο μας παραδίδουν μεγαλύτερα κόλαση και μας πάνε από το ζήν, όχι στο ευζήν, αλλά από το ζήν στο κακό ζήν, στην κακοδαιμονία, στη δυστυχία, στη φτώχεια, στην ανεργία, στην εξόγκωση των προβλημάτων και στο άλυτο των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε τους πάντες δυσαρεστημένους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς ευχαριστημένος σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την χώρα και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού. Βέβαια θα πούν κάποιοι ότι έχουμε και παραέχουμε και μας περισσεύουν και θησαυρίζουμε, αλλά αυτοί που λένε έχουμε και παραέχουμε, τους λείπει το βασικότερο, τους λείπει η ανθρωπιά. Έχουν κάνει τον άνθρωπο μονοδιάστατο, τον έχουν αδειάσει από εσωτερικό περιεχόμενο, έχουν κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο.
να έχει να κατέχει υλικά αγαθά και τα οποία δεν τα κατέχει γιατί τα κλέβουν και ληστές, τα χαλάει και η φθορά του χρόνου, αλλά και περνάει και η αξία τους, παλιώνουν και έχει το άγχος του άγχους πότε θα τα ανανεώσει, να τα πουλήσει, αν δεν τα πουλήσει, τι θα κάνει, πώς θα δείξει το κεφάλαιο, πώς θα το μετατρέψει. Είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο όπως κάναμε την κοινωνία την ανθρώπινη? Υπάρχει κανείς που νιώθει ευτυχισμένος? Και όταν έχουν τα υλικά αγαθά δεν είναι ευτυχισμένοι, γιατί τους λείπει εσωτερική διάσταση, τους λείπει η εσωτερική αρμονία, η ειρήνη. Δεν έχουν λύσει τα προβλήματα. Όταν έχουν λύσει το βιωτικό πρόβλημα, όταν έχουν αγαθά, πολύ ψωμί να φάνε και ποιότητα στροφές και τρώνε με εκατοντάδες χιλιάδων δραχμών καθημερινά και στα πιο πολυτελή εστιατόρια, δεν έχουν την πνευματική τροφή. Και όταν έχουν τον πλούτο τον έξω, δεν έχουν τον πλούτο τον έσω. Και όταν έχουν τις χαρές τις εξωτερικές και τις σωματικές και τις απολαύσεις, έχουν τον πόνο και την θλίψη την, εσωτερικά στην ψυχή, με τα εγκλήματα που έχουν κάνει, με τα πτώματα στα οποία επάνω έχουν πατήσει να πλουτίσουν, με τα αδικήματα, με τις παραλήψεις, με τα εγκλήματα, τα οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά, τις ατιμίες και τόσα άλλα προβλήματα μέσα στα οποία βρίσκονται. Ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο αυτόν? Δεν θα βρούμε τον ευτυχισμένο άνθρωπο όταν είναι μονοδιάστατος και έχει ρίξει το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος να αρπάξει, να κλέψει, ή να κτίσει χτίρια, ή να αποκτήσει αγαθά, ή να αποκτήσει ένα αξίωμα. Και πραγματικά δαπανάται ο άνθρωπος και τελειώνει μια ωραία πρωία, τελειώνει ο βίος επί της γης. Και ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος? Τούτο άπας άνθρωπος. Το να αποκτήσει ένα αξίωμα, αγαθά, σπίτια, κτήματα, θα πείτε μεγάλη υπόθεση. Μακάρι να τα είχαμε. Μακάρι να τα είχαμε. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι και οικογένειες που δεν έχουν ένα δωμάτιο. Και έχουμε τους αστέγους. Άλλο πρόβλημα. Τους αστέγους που τους βάζουν φυλακή όπως διαβάσαμε προχτές. Και κυρίες άστεγες φυλακή για να έχουν στη φυλακή κομμάτι ψωμί και στέγη, κεραμί. Πού καταντήσαμε? Τόσα προβλήματα λοιπόν υπάρχουν, τα οποία μετατρέπουν το ζήν όχι σε ευζήν, όχι σε καλή ζωή, όχι σε ευτυχία, αλλά κάμουν την ζωή κακής ποιότητας ζωή, την κάμουν ανάξια του ανθρώπου ζωή, θα λέγαμε την κάμουν κακό ζήν, κακοδαιμονία, δυστυχία. Και βέβαια, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε στατιστικές που μας μιλούν, πολύ αξιόλογες στατιστικές, ότι τα 3/4 των ανθρώπων της γης πεινούν και μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας των ανθρώπων είναι κάτω από το υποφερτό επίπεδο το βιωτικό, δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας. Και πάρα πολλοί, ακόμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Αγγλία και στη Γερμανία, σε χώρες που λένε πως έχουν προηγμένη την κοινωνική πρόνοια και την αντίληψη για τους φτωχούς, βλέπουμε και στη Γερμανία κάτω στον εθνικό σταθμό να κοιμώνται δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι άστεγοι, φτωχοί, πλανόμενοι και αναζητούνται σε ένα κομμάτι ψωμί και στέγη και δουλειά. Παντού λοιπόν η φτώχεια, παντού η δυστυχία, παντού υπάρχει, προπαντός στην Ασία και Αφρική, υπάρχει και η λιμοκτονία και ο θάνατος εξασιτίας. Ακούσαμε και σε δελτία ειδήσεων χθες ότι στην Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες της Ασίας υπάρχει ένα σύνδρομο τυραννίας των παιδιών. Τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. 60 εκατομμύρια παιδιά δουλεύουν με αλυσίδες στα πόδια ή και στα χέρια με λίγο άνοιγμα βέβαια αλυσίδα για να κάνουν χειρονακτική εργασία. Δεμένα τα παιδιά, 18 ώρες το 24ωρο δουλειά των παιδιών για να πλουταίνουν, ποιοι παρακαλώ, κάποιοι τύρανοι. Και είδαμε να σκοτώνουν και στην Ιγυρία, να σκοτώνουν και στην Αργεντινή τα παιδιά, να σκοτώνουν για να
τα βγάζουν από τη μέση επειδή είναι άστεγα και πλανώνται, ή να τα οδηγούν σε ομοιρία και να τους κόβουν το ένα νεφρό, ή να τα σκοτώνουν για να παίρνουν τα όργανα τους και να κάνουν μεταμοσχεύσεις. Γράφουν εφημερίδες για πράγματα πάρα πολλά. Βέβαια δεν θα ξεχάσουμε και τα δεινά εδώ, στην πατρίδα μας, που υπάρχει μία μεγάλη βέβαια αντίθεση. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και παραέχουν και τα σποταλούν, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ζουν μέσα στη φτώχεια και τη δυστυχία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που το ξεχνάμε να το πούμε, οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, όπως λέγει η Γραφή. Αυτοί που δεν έχουν τον υλικό πλούτο, αλλά έχουν τον πνευματικό πλούτο, το έσον της καρδίας πολυτελές, τον πλούτο και την πολυτέλεια, την πνευματική, τη μόρφωση, την γνώση, την αρετή, την αγάπη, την χαρά. Και για μου πλούτη μου λέγει, και την υγεία που είναι ο πλούτος, που είναι το πρώτο αγαθό, που έχουν την καλοσύνη και την προσφορά στον συνάνθρωπο, που προσφέρουν από το υστέρημα και ευλογεί ο Θεός, και πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούν. Όσοι ζουν μες στην πίστη, όσοι έχουν τον Χριστό της αγάπης στην καρδιά τους, εκείνοι είναι οι πλούσιοι. Οι δε άλλοι που έχουν, κατέχουν και αυξάνουν και μοιάζουν σαν τους πλεονέκτες, σαν την καταβόχθρα που λέει ο Μέγας Βασίλειος, που καταποντίζει και καταπίνει ποτάμια, αυτοί είναι οι φτωχοί. Γιατί η φτώχεια δεν είναι στο να μην έχει κανείς εκείνα που του χρειάζονται. Φτώχεια είναι να είναι κανείς φτωχός στη συνείδηση, στην καρδιά, στο βίωμα, και να συγκρίνει τον εαυτόν του ο πλούσιος με πλουσιότερον, και να ζει φτωχός και να νιώθει φτωχός. Φτώχεια είναι αυτή που δημιουργείται μέσα στην κοινωνία της καταναλώσεως, μέσα στην κοινωνία του σειρμού, της μόδας, του μοντερνισμού, μέσα στην κοινωνία η οποία κάνει τον άνθρωπο να κυνηγάει το νέο, το μοντέρνο, ή να κυνηγάει τα νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα νέα ηλεκτρονικά αγαθά, και τα κομπιούτερ και τα μηχανήματα, και ειδού λοιπόν τα αποτελέσματα. Δεν κατηγορούμε την τεχνολογία. Μακάρι το κάθε σπίτι να είχε τα πάντα. Δεν κατηγορούμε τίποτε από αυτά τα οποία εφευρίσκει ο νους του ανθρώπου με την φώτιση βέβαια του Αγίου Θεού. Δεν κατηγορούμε, αλλά κατηγορούμε την χρήση των υλικών αυτών αγαθών και εφευρέσεων και τεχνολογιών που έχουν οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτό το κατάντημα να κάνει κακή χρήση των αγαθών. Και βέβαια η τεχνολογία και η βιομηχανία βρήκαν σωστά μέσα να ανακουφίσουν τον άνθρωπο, αλλά γέμισαν τον αέρα, την θάλασσα, το έδαφος, το υπέδαφος με δηλητήρια. Καλή πυρηνική ενέργεια, αλλά ο πλανήτης μας κινδυνεύει να καταστραφεί από την κακή χρήση και για ειρηνικούς σκοπούς της πυρηνικής ενέργειας. Πόσο μάλλον με τα ατυχήματα που γίνονται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Τρέμουμε από το, όπως το λένε, το κοσλοντούι που είναι στη γειτονιά μας, τρέμουμε από τους άλλους αντιδραστήρες στις γειτονικές μας χώρες, όπως το Τσερνομπίλ, απειλούν να μας καταστρέψουν. Τρέμουμε από τις πυρηνικές κεφαλές, των πυρηνικών ανταγωνισμών και εξοπλισμών και των, θα λέγαμε, των οπλικών συστημάτων. Τρέμουμε και από τα όπλα τα συμβατικά, διότι είδαμε και στην Βοσνία μολύθηκαν τα νερά, η ατμόσφαιρα, με τις τόσες βόμβες των συμβατικών όπλων και των χημικών όπλων που υπάρχουν αλλού. Τρέμουμε από την οικολογική καταστροφή που φέρνει η βιομηχανία, παρακαλώ, και η τεχνολογία. Βρήκαμε το αυτοκίνητο, μόλι είναι με τον αέρα, πάει ο δικός ουρανός. Και βιομηχανής μέσα στο μέσον των Αθηνών ακόμη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν κάνει η κακή χρήση της τεχνολογίας, η κακή χρήση των ευρέσεων, μας έχουν κάνει την ζωή, τον βίο, αβίωτον. Και τώρα πλέον δεν μιλάμε για ευζήν, αλλά ο στόχος μας είναι να πιάσουμε έστω το ζήν, το υποφερτός ζήν, και γι' αυτό είναι ο λόγος. Βέβαια, παλιά είχαν φτώχεια, αλλά τουλάχιστον μέσα στη φτώχεια είχαν τον καθαρό αέρα, το καθαρό νερό, το καθαρό καλό ψωμί,
την καθαρή τροφή, την ανθρώπινη κοινωνία. Είχαν ένα σπιτάκι, συνήθως μονοκατοικία, που ανάπνεαν αέρα, είχαν την ησυχία, δεν είχαν ηχορύπανση, δεν είχαν τα τόσα δεινά που επεθορεύσαμε και αφήσαν τις επαρχίες με την αστιφιλία και φέραν τον κόσμο όλος εν το μέσο των Αθηνών και ιδού λοιπόν η κόλαση της κολάσεως. Έχουμε ξαναπεί για την κόλαση που φτιάξαμε. Κόλαση κατοικίες, κόλαση πολυκατοικιών, κόλαση πόλεων, μεγαλοπόλεων, υδροκεφάλων θα λέγαμε πόλεων, κόλαση κοινωνική, δεν έχουμε ανθρώπους, έχουμε ζούγκλα, λείπει ασφάλεια, δεν έχουμε ασφάλεια, μπαίνουν στα σπίτια και σφάζουν και λαϊλατούν και ληστεύουν, κόλαση απάνθρωπης θα λέγαμε επικοινωνίες και σχέσεως μεταξύ των ανθρώπων, κόλαση παντού. Και προπαντός οικολογική κόλαση και κοινωνική κόλαση. Πού θα δούμε λοιπόν το ζήν, το ευζήν, ή πού θα δούμε το αΐευζήν? Πρέπει να μιλάμε για ποιότητα ζωής και όχι μόνο για ποσότητα υλικών αγαθών, που και αυτή δεν υπάρχει. Δυσαρεστημένοι οι πάντες και καθηγητές και συνταξιούχοι και φυλακισμένοι και φοιτητές. Δικαίως οι φοιτητές διαμαρτύρονται. Δεν είναι δίκαιο να κάνουν βανδαλισμούς. Αυτό είναι βάρβαρον, απάνθρωπον και κανείς δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Είναι αποτέλεσμα ψυχολογίας όχλου που δημιούργησαν. Μέσα στο πολυτεχνείο ή στις σχολές ή στα σχολιά. Λοιπόν, κόλαση και η παιδεία ζητούν οι φοιτητές, δεν δίνει η πολιτεία. Εμβέζουμε αυτούς και αλλήλους. Δαπανούνται χρήματα για φαγοπότια και πολιτικά συμπόσια κλπ. Δεν δαπανούνται χρήματα για παιδεία, για δασκάλους, για καθηγητές. Και βέβαια υστερούμε και μας ξεπέρασαν οι Τούρκοι στην παιδεία. Είναι ντροπή μας. Δεν εκδίδουμε τους Έλληνες, δεν εκδίδουμε τους πατέρες, ούτε η Εκκλησία εκδίδει τους πατέρες με ένα αριθμό ικανοποιητικό. Και κρεμάσαμε την έκδοση του μήνου στον πατέρα Ιωάννη το Διώτη που έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την πνευματική, ηθική, κοινωνική, υλική, βιωτική κόλαση, κοινωνική και περιβαλλοντολογική κόλαση, πού να δώσει κανείς απολογία και πού να βρει το ευζήν? Και βέβαια δεν το βρίσκουμε, γιατί και δεν μας προβληματίζει όταν μέσα σε δύο χρόνια που εντατικά παρακολουθώ καμιά φορά εφημερίδες, δεν έχω δει παρά μόνο ένα, δύο, τρία το πολύ άρθρα. Σωρία άρθρων. Ότι υπάρχει το κακό, υπάρχει τούτο, υπάρχει εκείνο, υπάρχει το άλλο. Να βρούμε τις αιτίες και να δούμε πώς θα κάνουμε του ανθρώπου την ζωή να είναι πραγματική υποφερτή ζωή ή πώς θα φτάσουμε στο ευζήν. Δεν μιλάμε, δεν μας απασχολεί, μας αρκεί η κόλαση στην οποία ζούμε καθημερινά. Και βέβαια παραπονούμε, αλλά δεν βάζουμε τους δακτύλους, όπως λένε, στους τύπους των ύλων. Ακριβώς για να διαπιστώνουμε την κόλασή μας και για να μιλήσουμε για την μεταμόρφωση, την μετατροπή της κολάσεως σε μια ανθρώπινη ζωή και περιβάλλον και κοινωνία. Ανθρώπινοι δεν μιλάμε, μόνο στα σχέδια μένουμε εκεί, μόνο στις διαπιστώσεις, μόνο στη διεκτραγώδηση, άντε να αρπάξουμε την τηλεθέαση με τραγικές τέτοιες σκηνές που δείχνουμε και παραπέρα δεν προχωράμε. Ή μένουν τα σχέδια και τα προγράμματα και τα υπομνήματα στα συρτάρια. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τις κατακλυσμίες βροχές. Κλείσαν και τα ρέματα, ρημάξαν τα βουνά, θα κατεβεί το χώμα και η πέτρα και οι κορμοί που βάζουν εκεί, βλέπω στην Πεντέλη, βάζουν κάποιους κορμούς. Δεν είναι μέτρα αυτά. Πρέπει πιο θετικά μέτρα. Θα καταστραφούν οι πολιτείες από τα χώματα και τις πέτρες και τα κούτσουρα και τα λιθάρια που θα κατεβάσουν οι βροχές. Και είδαμε προημέρων κατακλυσμιές βροχές. Θεός να βάλει το χέρι του. Η κόλαση της κολάσεως λοιπόν. Πού λοιπόν να μιλήσουμε για το ευζήν? Πού να μιλήσουμε για ευτυχία και υποφερτή ζωή? Κατοικία, περιβάλλον, κοινωνία, φυσικό περιβάλλον, αξίες, πουθενά.
βέβαια κόλασης και αναξιοκρατίας. Οι Ντενεκέδες εντός εισαγωγικών προχωρούν, ανεβαίνουν για να ντενεκεδοποιούν την κοινωνία, για να δημιουργούν την απαξία λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο. Αν κανείς τον κόσμο τούτο, στον ελληνικό προπάντως, έχει γνώση, έχει ήθος, έχει αρετή, έχει παρησία, είναι στο περιθώριο του περιθωρίου. Και για να ανεβεί κανείς φυσικά στην κόλαση την αναξιοκρατική, πρέπει να είναι παλιάνθρωπος, πρέπει να λέει ψέματα, πρέπει να συμβιβάζεται, πρέπει να είναι ανήθικος, πρέπει να είναι κλέφτης, πρέπει να είναι λοποδίτης, πρέπει τα να είναι μια απαξία για να ανεβεί. Για τούτο, βέβαια βλέπουμε ο ένας μη άξιος και σάπιος κουκουλώνει και σκεπάζει τον άλλον. Άρα λοιπόν ένα κατεστημένο φαυλότητας, απαξίας, απανθρωπιάς και αθλειότητας υπάρχει και αλίμονο σε αυτούς οι οποίοι τα κακώς κείμενα φύγουν στο άκρης δακτύλης, έστω με το άκρο των δακτύλων, αλίμονο. Βέβαια δεν θα ρίξουμε τις ευθύνες των κακώς εχόντων μόνο στους ξένους. Υπάρχουν και ξένοι παράγοντες, αλλά λυπηρών ότι βρίσκουν στον χώρο των ελλαδικών βρίσκουν καλούς μαθητές και επιθύμια όργανα και επομένως μοχλή δράσεις και κινήσεως αποφάσεων κέντρων, αποφάσεων ξένων, κινούν τα πράγματα και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το πολυτεχνείο το κάψουμε 1, 2, 3, 21 φορές, θα το κάψουμε 22, 23, 1000 φορές, αν δεν διορθωθούμε. Τις φυλακές τις φτιάξαμε έτσι, θα γίνουν ακόμα χειρότερες ή και λίγο καλύτερες, και πάλι θα τις κάνουμε χειρότερες, θα βρούμε τρόπο, δεν πληρώνουν φόρο μέσα όλοι οι φοροφυγάδες. Πάλι απαθλίωση και των φυλακών, τα ψυχιατρία θα είδαμε σε αθλειοδέστατη κατάσταση, θα πούν πως θα τα φτιάξουν, μετά θα γκρεμίσει ο ένας το έργο του αλλού, θα γίνουν πάλι τέτοια και χειρότερα. Τα σχολεία θα ξανακάνουν απεργίες οι μαθητές, θα ξανακάνουν βανδαλισμούς. Δεν θα προλαβαίνουμε να πληρώνουμε ο φτωχός λαός τα σπασμένα των αγριεμένων παιδιών και των φυλακισμένων και των άλλων των απεργών της φτώχειας και της, του υποσιτισμού. Πρέπει λοιπόν για να βγούμε από αυτή την κόλαση, από αυτή την την απαξίωση θα λέγαμε της ζωής και να φτάσουμε σε μια καταξίωση της ζωής, σε μια υποφερτή ζωή, τουλάχιστον να έχουν το βίβερε, όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι. Βίβερε και έπειτα φιλοσοφάρε λέγει. Πρίμου βίβερε, ντέιντε φιλοσοφάρε. Βέβαια θα κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτό το ρωμαϊκό ρητό. Πρίμου βίβερε, ντέιντε φιλοσοφάρε. Πρώτον να ζεις λέγει και μετά να φιλοσοφείς. Πρώτα να έχεις τα υλικά αγαθά, το κομμάτι ψωμί να μην πεινάς και μετά να φιλοσοφείς. Είναι λάθος αυτό το ρήτο. Δεν στέκει εδώ στην Ελλάδα, γιατί εμείς γνωρίζαμε ότι ήταν το βίβερε φιλοσοφάρε και το φιλοσοφάρε βίβερε. Δηλαδή ο τρόπος του ζήν ήταν φιλοσοφία και ο λόγος και η επικοινωνία και οι τέχνες και η άσκηση και η γυμναστική και η μουσική και όλη το ανθρώπου η ύπαρξη, ο βίος και η πολιτεία και η κοινωνία ήταν τόσο καλά ρυθμισμένη ώστε ήταν όλα φιλοσοφία. Η ζωή ήταν φιλοσοφία, ήταν καλαισθησία, ήταν οραματισμός, ήταν λεπτότητα, ήταν φαντασία, ήταν πρόοδος, ήταν ανθρωπιά, ήταν επιστήμη, ήταν το θαύμα το οποίο δημιούργησε η ελληνική ψυχή και ο ελληνικός νους μέσα στο θαυμάσιο περιβάλλον αυτού του χώρου της Ελλάδος. Τώρα τι να δημιουργήσει ο ποιητής? Να κοιτάξει στην Πεντέλη Καρβουνιά, να κοιτάξει στον Ημιτό Καρβουνιά, να κοιτάξει στους δρόμους τρακαρίσματα, καταποντισμοί από τις πλημμύρες, να κοιτάξει πού, σε ποιο χώρο παντού βλέπει την απελπισία. Πού να εμπνευστεί ο ποιητής, πού ο μουσικός, πού να εμπνευστεί ο δάσκαλος από το πορτοφόλι το άδειο και να κάνει μάθημα στα παιδιά.
Και φυσικά παντού είναι αυτά τα φαινόμενα της, της κακεντρέχειας, της κακοδαιμονίας, και παντού βλέπουμε την κατάσταση να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ζήν λοιπόν, ευζήν, αΐ ευζήν. Άπιαστο όνειρο θα λέγαμε το ευζήν. Αλλά να δούμε μερικά πράγματα, να ερμηνεύσουμε μερικούς όρους, και θα μιλήσουμε φυσικά και σε άλλες εκπομπές, γιατί δεν είναι σκοπός μας να δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί που να είναι δηλητήριο. Να δώσουμε ένα νερό που και αυτό θα είναι δηλητήριο, επάρκεια νερού. Ο σκοπός είναι να δώσουμε ποιότητα αγαθών, και ποιότητα όχι μόνο υλικών αγαθών. Όχι να φτάσουμε στο να κάνουμε μια υλική βάση της ζωής, ποιότητας, τεχνολογία, να πατάμε κουμπάκια να ανοίγουν πόρτες, να ανεβαίνουμε ένα ασανσέρ, να πατάμε τα κουμπάκια μας να ανοίγουν τα παράθυρα αυτοκίνητου, μακάρι να έχουμε, δεν έχουμε, όχι, δεν μας χρειάζεται κιόλας. Καλύτερα να είχαμε, να το πω αγαπητοί τηλεθεατές, καλύτερα να είχαμε το γαϊδαράκο μας και να πηγαίναμε και ας αργούσαμε και να χαιρόμαστε την επικοινωνία, παρά που έχουμε όλα τα κομφόρ. Αυτοκίνητο θέλει πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέλει δηληστήρια, τα δηληστήρια βγάζουν όλα τα δηλητήρια. Και το πετρέλαιο και τα, αν θυμιάσεις από τα καυσαέρια, κάναμε τη ζωή μας εν μια περιβαλλοντική κόλαση. Θέλουμε ωραία κομφόρ και έπιπλα και να βιομηχανία, να τα απόβλητα, δηλητήρια, πεθαίνουμε, τόσες αρρώστιες, τόσα δεινά. Και βέβαια ο συνωστισμός και ο ανταγωνισμός είναι τα χειρότερα δεινά, που έχουν δαιμονοποιήσει και τους ανταγωνιστές, τους βιομηχάνους, τους εμπόρους, και όλα αυτά τα κέντρα να δημιουργούν μεταξύ τους μια ανταγωνιστικότητα αθέμητη, σατανική, ποιος θα φάει ποιον. Και βλέπουμε, η μια επιχείρηση τρώγεται από την άλλη επιχείρηση. Φτωχεύει εκείνη, την τρώει η μεγαλύτερη επιχείρηση. Και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα όλα τα μικρομάγαζα να έχουν κλείσει, και το ζήν του ενός περιπτερά και του ενός ψιλικατζίτικου να έγινε ευζήν για μια επιχείρηση, για ένα σούπερ μάρκετ. Και μετά θα δούμε το ευζήν ενός σούπερ μάρκετ να γίνεται, το ζήν αυτού να γίνεται θάνατος, και να γίνεται ο θάνατος ζωή μου, δηλαδή να πλουταίνει και να απορροφάει και αυτό το... αυτή τη μονάδα, θα λέγαμε, του εμπορίου, να την απορροφάει ένα μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο. Πού φτάσαμε, τι κάναμε, ποια ζωή φτιάξαμε? Την κάναμε μία κόλαση, κόλαση ανταγωνισμού. Λέω, ανταγωνιστικοί να γίνουμε, να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Δούλεψε Έλληνα. Αν δεν με φτάνει ο μισθός, κάνω απεργία. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις απεργία, θα πούνε μεθαύριο, για να δουλεύουμε σαν ήλωτες, για να μειώνεται κάθε χρόνο το εισόδημά μας. Λιτότητα λιτότητας, λιτότητα λιτότητας. Το τραγούδι το ξέρουμε. Κάποιοι πλουταίνουν και κάποιοι γίνονται από φτωχοί φτωχότεροι. Και τελικά έχουμε και στην Ελλάδα οξύτατο πρόβλημα. Κόλαση λοιπόν. Παντού κόλαση. Δεν κατηγορούμε κανένα. Όλοι μας είμαστε, και εμείς η Εκκλησία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι. Διότι ανεχόμαστε να υπάρχει κόλαση, δεν έχουμε στόμα να μιλήσουμε για την κόλαση, και φυσικά λέμε ελεημοσύνη. Με ποια ελεημοσύνη? Από πού θα βγουν να ελεηθούν οι φτωχοί? Από πού? Από πού θα βγουν να δώσουμε μισθούς και συντάξεις? Από πού? Αφού χρωστάμε το 60% ή δεν ξέρω, το 70% θα είναι τώρα. Από ό,τι παράγουμε το 60% μας, το 70% το χρωστάμε. Και όπως πάμε θα γίνει το 80% το χρέος, με τα το χρεολύσια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επομένως εδώ δεν θα έχουμε τίποτα δικό μας. Αγοράζονται βιομηχανίες από τους άλλους, αγοράζονται τα πάντα από τους άλλους, και τελικά θα μείνουμε χωρίς και χωρίς να έχουμε τίποτε. Το ζήν λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το να ζήσουμε, το να έχουμε συνθήκες μιας υποφερτής ζωής, και ας μην έχουμε το ευζήν. Βέβαια το ευζήν δεν το εκλαμβάνουμε μόνον σαν καλοζωία, σαν σπατάλι, σαν απολαύσεις που απαιτούν ένα κόστος σοβαρό. Δεν είναι μόνον αυτό η ευζωία, το ευζήν. Το ευζήν έχει και άλλη διάσταση.
Το ευζήν είναι προπαντός εσωτερική διάσταση. Είναι το ευζήν η ηρεμία της ψυχής. Είναι η ήρεμη, η γαλήνια συνείδησης. Είναι το βίωμα της εσωτερικής πληρότητας. Όταν ο άνθρωπος ζει ότι μέσα του δεν έχει κενό, υπαρξιακό κενό, ότι δεν έχει χάσματα αγιαφύρωτα, ότι δεν έχει εσωτερικές συγκρούσεις, ότι δεν κουβαλάει άγχη, ότι δεν κουβαλάει κύκλοπες και λεστριγόνες, όπως λέγει η Γιώγα Βάφης, ότι δεν έχει μέσα του στοιχεία, φοβίες και τόσα άλλα στοιχεία που κουβαλάει ο άνθρωπος, ότι είναι ψυχικός υγιής, ψυχικά υγιής, ότι δεν έχει μέσα του αποθυμένα, ότι δεν έχει μέσα του φτώχεια, ότι δεν έχει μέσα του το διάβολο που λένε, που τον κάνει τον άνθρωπο ευδέλιγμα ερημόσιος, το πνεύμα της πλάνης. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την απουσία του κακού και έχει την παρουσία του αγαθού, την ενέργεια της χάριτος, τον πλούτο των αρετών, τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος, τότε μπορεί να ζει τουλάχιστον ότι έσω έχει το ευζήν, μέσα του έχει ειρήνη. Και όσο και έξω να υπάρχει και να τον δέρνει η φτώχεια, όχι να είμαστε φτωχοί. Όχι να είμαστε φτωχοί για να αγιάσουμε. Αυτό δεν είναι, δεν το λέγει πουθενά το Ευαγγέλιο αυτό. Δεν λέγει πουθενά να είμαστε φτωχοί. Λέγει εφόσον δεν μπορούμε να είμαστε πλούσιοι, να έχουμε, όχι να έχουμε το πλέγμα της πλεονεξίας. Δεν είναι πλεονέκτης εκείνος που έχει και θέλει να έχει περισσότερα. Πλεονέκτης είναι και αυτός που δεν έχει και νομίζει ότι το να αποκτήσει είναι το παν. Τον έχει αυτάρκεια, επάρκεια αγαθών, έστω ότι είναι το παν. Δεν είναι αυτό. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν είναι αυτά που κάνουν τον άνθρωπο τα υλικά αγαθά και οι χαρές και οι δονές, οι ανθρώπινες. Τον άνθρωπο τον κάνει υπαρξιακά κάτι άλλο περισσότερο. Το υπαρξιακό πλήρωμα, η εσωτερική πληρότητα ζωής. Και ο άνθρωπος μπορεί να στερείται, να έχει ένα φτωχόσπιτο και ένα κομμάτι ψωμί ή και αυτό ακόμα να μην έχει και να είναι εσωτερικά, να έχει την χαρά, την ευτυχία, να έχει τον πλούτο τον πνευματικό, να είναι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, οι φτωχοί και πολλούς πλουτίζοντες, όπως λέγει η Γραφή. Δηλαδή, να είναι αυτοί που δεν έχουν τα υλικά αγαθά, αλλά έχουν την αγιότητα, την εσωτερική ηρεμία, την πληρότητα, το πρόσωπο εσωτερικά ενωμένο, που δεν έχει συγκρούσεις και πάθη και ατιμίες και κακίες και αποθυμένα εγκλημάτων και αδικιών και κακιών και πονηριών, και ένα βδέλυγμα ερημόσιος, όπως λέγει και η Πατρική Γραμματεία. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της αρετής, οι άνθρωποι της πνευματικής ζωής, οι άνθρωποι της εσωτερικής πληρότητας και της χαράς. Βέβαια, δεν είναι το πλήρωμα του ευζήν αυτό. Όταν δυστυχεί ο άνθρωπος εξωτερικά, όταν δεν έχει να πληρώσει ενίκιο, όταν έχει τις αγωνίες και τους αγώνες να αποκτήσει ένα κομμάτι ψωμί, μετριάζεται και επηρεάζεται και εσωτερικά επηρεάζεται η ψυχή του ανθρώπου, ώστε να είναι με αυτή την στέρηση. Γι' αυτό χρειάζεται να δουλέψουμε, να φτιάξουμε τον σωστό άνθρωπο, τον ευτυχισμένο, και εσωτερικά που τον έχουμε ξεχάσει, τον αδειάσαμε από αξίες, από αγάπη, από ομορφιά, από ευαισθησία, από καλαισθησία, από ό,τι άξιον και ωραίον και ευλογημένο, και τον γεμίσαμε με τη σαβούρα των ικανοποιήσεων των επιθυμιών του κόσμου τούτου. Να φτιάξουμε τον σωστό άνθρωπο, τον ευτυχισμένο, στο υποφερτά ζήν, ώστε να έχει και τα υλικά αγαθά και την κοινωνία και το περιβάλλον και την ευλογία της αγάπης των ανθρώπων. Αλλά φυσικά, για να φτιάξουμε τον σωστό άνθρωπο και το ευζήν, πρέπει να δουλέψουμε και να πούμε πάρα πολλά πράγματα, και θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, για το ευζήν, και σε άλλη εκπομπή για το αΐ ευζήν. Δεν είναι ο χρόνος που σταματάει εδώ, δεν είναι ένας φαύλος κύκλος, αλλά είναι ένας χρόνος που συνδυάζει το παρόν και το αιώνιον,
Και είναι φυσικά παρόν, αιωνίως παρόν ο Άγιος Θεός, και εκεί είναι το μυστικό. Πώς ο άνθρωπος θα βρει την διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της καθημερινότητας να συναντήσει το αιώνιον παρόν του Αγίου Θεού, και εκεί πλέον να βρει την πηγή της χαράς, την πηγή των πνευματικών ειδονών, της ευτυχίας, και να ζήσει πραγματικά την αιώνια ζωή από αυτή την ζωή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ας αγωνιστούμε, και ήθελα να δώσει ο Άγιος Θεός, να δούμε λοιπόν την ποιότητα που μας λείπει. Ποιότητα στον άσο άνθρωπο, ποιότητα στον έξω άνθρωπο. Δεν είναι τα καλούδια και τα φτιασίδια που φτιάχνουν τον άνθρωπο. Δεν είναι τα απορρυπαντικά που μας θυμίζουν συνήθως ότι μέσα υπάρχει βρωμιά στον άνθρωπο. Κυρίως τα πολλά απορρυπαντικά που θέλουν να καθίσουν τον χώρο έξω. Να φτιάξουμε μια κοινωνία ανθρώπινη, όσον μπορούμε, με την βοήθεια όλων των συνανθρώπων, πολιτείας, εκκλησίας, κοινωνίας και όλων των φορέων. Θα επανέλθουμε να πούμε πιο ειδικά θέματα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.